Την ευκαιρία να δουν πώς λειτουργούν οι ειδικές οικονομικές ζώνες στη γειτονική Τουρκία είχαν οι εκπρόσωποι του ΟΕΒΕ της περιφέρειας, αφού Κλιμάκιο βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και λειτουργεί ειδική οικονομική ζώνη και μάλιστα με ιδιωτική πρωτοβουλία. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν προσκεκλημένοι από το ιδιωτικό επιχειρηματικό φόρουμ που δραστηριοποιείται τώρα τελευταία στη Θράκη. Παθεί να αναπτύξει μια πρωτοβουλία σχετικά με τη δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης στην περιφέρεια την οποία είμαστε κι εμείς. Προσκληθήκαμε λοιπόν σε συνεργασία και με τον Τούρκο πρόξενο που εδρεύει στην Κομωτινή να επισκεφτούμε μια ειδική οικονομική ζώνη της Τουρκίας, μία από τις 19 που έχει η Τουρκία. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ειδικές ζώνες στην Τουρκία λειτουργούν με ένα κατά κάποιο τρόπο ιδιωτικό χαρακτηριστικό, είναι ιδιωτικές θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί κάποιος επαγγελματίας, κάποιος επιχειρηματίας να αγοράζει ή να νοικιάζει τη γη από την Τουρκία, πλην όμως δεν πάβει η γη να παραμένει ως κυριότητα, ως ιδιοκτησία στο κράτος της Τουρκίας. Αφενός, αφετέρου, δρομολογούνται σε σχέση με τους περιβαλλοντολογικούς όρους, τους μισθολογικούς όρους και όλα τα συναφή, ό,τι ισχύει στο τουρκικό κράτος. Από πλευράς Ομοσπονδίας παρευρέθηκε ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο Μάκης ο Δημητριάδης, ο οποίος μαζί με τους προέδρους όλων των Ομοσπονδιών και τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων πήγανε, είδανε την εν λόγω ιδιωτική ειδική οικονομική ζώνη και στα πλαίσια της συνεδρίασης της Ομοσπονδίας που έχουμε μεθαύριο την Πέμπτη θα μας αναλύσει πιο τεκμηριωμένα τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης. Από την ενημέρωση που έχω εγώ από τον πρώτο αντιπρόεδρο, από τον Μάκη τον Δημητριάδη, είναι ότι αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 170 επιχειρήσεις και μάλιστα πολύ γνωστές σε παγκόσμιο επίπεδο, με 3.000 θέσεις εργασίας, από τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία είναι Τούρκοι. Να σημειώσουμε εδώ ότι μόλις 15 άτομα είναι αλλοδαποί, είναι εκτός τουρκικής υπηκότητας. Το εργασιακό καθεστώς είναι το ίδιο με αυτό της υπόλοιπης χώρας και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από εκεί και ύστερα υπάρχουν κάποιες τελωνειακές διεκπεραιώσεις που χρειάζονται τόσο για τις πρώτες ύλες των επιχειρήσεων όσο και για την εξαγωγή των προϊόντων που παράγονται μέσα σε αυτήν. Υπάρχουν κάποια ειδικά φορολογικά χαρακτηριστικά.